σας, εγώ είμαι η Ελένη και σήμερα ας μιλήσουμε για στυλ και μόδα. Γιατί αυτή είναι η λίστα με τα 7 αξεσουάρ που φορούσαμε όλα τα κοριτσάκια όταν ήμασταν μικρές. Στο νούμερο 1, αυτοκόλλητα ή μαγνητάκια σκουλαρίκια. Έτσι για την αλητία. Είτε στο φρύδι, είτε στη μύτη, είτε στα αυτιά, είτε στα χείλη. Στο νούμερο 2, κοκαλάκια ψήρες. Γιατί τα μικροκοτσιδίνια έδιναν άλλον αέρα στο hair look μας τότε. Στο νούμερο 3, το δαχτυλίδι αυτό που άλλαζε χρώμα ανάλογα με τη διάθεσή μας και είχε μαζί και τον ολοκληρωμένο οδηγό για το τι πραγματικά συμβαίνει στην ψυχολογία μας ανάλογα με το χρώμα που έπαιρνε το δαχτυλίδι. Στο νούμερο 4, κολλιέ με πλαστικές μπύλες. Το απόλυτο must have αξεσουάρ για εσένα που ήθελες να είσαι in εκείνα τα χρόνια που πήγαινε σχολείο. Στο νούμερο 5, βραχιόλι ζαχαρωτό. Και στυλ και κάτι για τη λιγουρίτσα. Εντάξει, ίσως περισσότερο για τη λιγουρίτσα. Στο νούμερο 6, το πλαστικό τσόκερ. Αυτό το πλαστικό τσόκερ, το μαύρο με την περίεργη την πλέξη, κατάλαβες ποιο εννοώ. Γιατί σίγουρα έχεις και εσύ ένα τέτοιο τσόκερ. Και στο νούμερο 7 της σημερινής μας λίστας, αυτή η μία τούφα εξτέ, είτε με χρώμα είτε με στρας. Και συνήθως το χρώμα δεν ήταν καθόλου διακριτικό, ήταν η μπλε, η έντονο φούξ, η μοβ, η κόκκινο. Πραγματικά απορώ τι σκεφτόμασταν. Αυτή είναι η λίστα με τα 7 αξεσουάρ που φορούσαμε όλα τα κοριτσάκια όταν ήμασταν μικρές. Και αν ταυτίζεσαι, μην ξεχάσεις να κάνεις και ένα subscribe στο κανάλι του MADV στο YouTube για περισσότερες cooler lists. Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήλθατε σήμερα αυτή την Πέμπτη. Γεια σας. Χρόνια πολλά Γρηγόρη και Γρηγορία και Μαργαρίτη και Μαργαρίτα. Και Ρία. Και Λία. Ρία. Ρία. Ρία δεν είναι, ναι. Μπορεί να βγει το Γρηγορία. Ναι, χρόνια σας πολλά παιδιά, μπορεί. Από πάρα πολλά μπορεί να βγαίνει το Ρία. Ελευθερία. Μαρία. Μαρία Ρία. Κοίτα, όχι, σήμερα γιορτάζει ο Γρηγόρης και η Μαργαρίτα, όπως είδαμε ούτως ή άλλως από το πρωί, οπότε χρόνια σας πολλά. Με πολύ υγεία, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Σε άλλα νέα, σήμερα θα θυμηθούμε, είναι λίγο πιο γκέρλι το θέμα. Δεν είναι. Ναι, είναι. Είναι λίγο γκέρλι, γιατί είναι τα 7 αξεσουάρ που φορούσαμε όλοι τα κορίτσια όταν ήμασταν μικρές και πηγαίναμε λίγο σχολείο, ψιλοεφηβεία φάση. Ήταν αυτό το πράγμα που, άμα το σκεφτείς τώρα, μπορείς να πεις γιατί το κάναμε αυτό το πράγμα στον εαυτό μας. Γιατί υπήρχε αυτή η μόδα τότε. Φίλε, ναι. Και έχω τώρα. Έχω και εικόνα. Τέλος πάντων, ναι, πάμε. Έχω εικόνα. Πάμε. Θα ξεκινήσω σιγά-σιγά να τα αναλύουμε. Γιατί στο νούμερο 1 έχουμε φυσικά τα αυτοκόλλητα μαγνητάκια. Αυτοκόλλητα ή μαγνητάκια σκουλαρίκια. Εντάξει. Δηλαδή το αυτοκολλητάκι αυτό που έμπαινε μύτη, χείλη, φρύδια, στόμα. Στην αρχή το αυτοκολλητάκι. Στην αρχή τα αυτοκολλητάκια, αυτό που λες, ήταν τα κλασικά τα πλαστικά τα αυτοκολλητάκια, τα θυμάσαι, που είχαν διάφορα χρώματα, ανανάς, σχήματα και τέτοια. Αυτά είναι τα πλαστικά αυτοκολλητάκια. Μετά βγήκε το στρασάκι που εσύ είσαι στο κεφάλι σου, το αυτοκολλητάκι. Ναι, εγώ έχω ίσως το στρασάκι. Ναι. Μετά βγήκε το στρασάκι το αυτοκολλητάκι. Πρώτα ήταν αυτά που φορούσαμε και μωρά, θυμάσαι, που στο λύκειο ήταν και μόδα ξανά να τα φοράς αυτά. Που ήταν λίγο ανάγλυφα. Ναι. Και ήταν και τρίγωνα και τέτοια. Μπράβο. Ναι, έχεις δίκιο. Αυτά. Εσύ. Και μετά στο λύκειο για κάποιο λόγο παθαίναμε έναν παλαιπαιδισμό. Όχι, ξέρεις τι γινόταν. Το φορούσε μία κοπέλα από την τρίτη λυκείου και το παίρναμε όλες. Δηλαδή ήταν αυτό το πράγμα που λειτουργεί γενικότερα έτσι φάση στο σχολείο και με τις μεγαλύτερες τάξεις. Που βλέπεις αυτές τις κοπέλες που είναι τρίτη ηλικίου, τρίτη γυμνασίου και κάπως ψιλοταυτίζεσαι. Λες, ωραίο στυλ, ας το διευθετήσω κι εγώ. Ναι, είναι ναι, αυτό, όχι. Είναι αυτή η φάση. Όχι, μην κανονικά, το κάνετε, όχι, να μην παιδιά. Το κάνετε. Ναι, να δείτε, να βλέπετε τι ταιριάζει στο στυλ σας. Νομίζω ότι πλέον, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη επιρροή και του διαδικτύου, πλέον δεν είναι τόσο σύνηθες αυτό το φαινόμενο. Τότε, όταν πηγαίναμε. Καλό είναι αυτό. Ναι, και είναι πολύ καλό γιατί βρίσκεσαι με πολύ μικρό στην προσωπικότητά σου και το στυλ σου, αν θέλεις. Ναι. Τότε, όταν δεν υπήρχε όλη αυτή η πληροφορία με το ίντερνετ, δεν ξέραμε ποια είναι η μόδα στο εξωτερικό, για παράδειγμα. Οπότε βλέπαμε μία κοπέλα να φοράει κάτι διαφορετικό και λέγαμε: όπα, εδώ είσαι. Ναι. Μας αρέσει το διαφορετικό, το υιοθετούμε. Και όσον αφορά τα μαγνητάκια σκουλαρίκια, εκεί γίνεται. Εκεί δώσαμε ρεσιτάλ εμφανίσεων. Εκεί δώσαμε ρεσιτάλ εμφανίσεων, γιατί τι γίνεται. Εννοείται ότι εμείς στο σχολείο, δεν είναι τώρα πώς είναι πια, η δεύτερη τρύπα, ας πούμε, να την κάνεις ήταν. Δεν συζητάμε για την πρώτη. Ήταν όχι αλητία, ήταν κάτι παραπάνω από αλητία. Οπότε έπρεπε να πάρεις άδεια στην άδεια, να είσαι ο καλύτερος μαθητής, να δεν ξέρω και εγώ τι για να καταφέρεις. Άμα βγάλεις καλό γενικό, τότε θα σου αφήσουν να κάνεις τρύπα στα αυτή. Να κάνεις τρύπα στα αυτή και μετά. Μύτες και τέτοια δεν υπήρχαν πουθενά στο χάρτη. Πουθενά. Τέλος πάντων. Και μετά είχαν βγει αυτά τα μαγνητικά σκουλαρίκια που τα βρίσκαμε στους πλανόδιους, στον δρόμο. Ναι. Στα οποία όμως μαγνητικά σκουλαρίκια υπήρχε το εξής. Τα φορούσες.
Και μετά σου έπεφτε και τα αυτή. Μελάνιαζε το αυτή, ναι, κοβόταν η ροή του αίματος. Σχεδόν ακροτηριασμός του, του λίγο του αυτιού, ναι, μελανό το αυτή, απλά για το στυλ. Γιατί να σου πω κάτι, μπροστά στο στυλ, ναι, τι είναι, ναι, ο πόνος. Προς τα κάλλη. Ναι, προς τα κάλλη και το στυλ, τι, ναι, είναι ο πόνος. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, αυτό που λες για τους πλανόδιους, τι γινότανε. Λειτουργούσε σε όλα τα σχολεία, νομίζω, έτσι, γιατί το συζητούσαμε πριν, που βρίσκαμε ένα πλανόδιο που είχε τις καλύτερες τιμές από όλους και γινόταν το καλύτερο deal και εκεί πέρα γινόταν και δουλίτσα. Ναι, γινόταν δουλίτσα. Για όλο το σχολείο. Δεν ήμασταν πολύ εξυπνοί να παίρνουμε και προμήθεια όμως. Όχι. Ότι θα πάω να σπάω, ναι, αλλά θα μου δώσω ένα ευρώ. Καταλαβαίνεις. Όχι, δεν βγάλαμε. Ναι, δεν βγάλαμε. Και μη σου πω ότι τότε που ήταν πλανόδι ήταν και δραχμές. Ναι, ναι. Όχι, ρε, εσύ, 10 χρονών ήμασταν όταν ήταν δραχμές. Ναι, ναι. Ναι, ναι, γιατί εγώ την πρώτη μου σινεμά το πήγα, δεν θα ξεχάσω ποτέ, με τις φίλες μου και τις μαμάδες τους 10 χρονών. 9. Και ήταν ο πρώτος πλανόδις που είχα δει, ξέρεις, έξω από το σινεμά. Σοβαρά. Ναι, 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 τότε στο Μαρούσι. Και θα σου πω ότι όφερε την υπόλοιπη ιστορία, τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Και ήταν με δραχμές τότε. Ήταν 500 δραχμές, 200 δραχμές, 50. Το πάλε ποτέ. Άσχετο, ποια είναι η πρώτη ταινία που είδες στο κινηματογράφο, θυμάσαι? Το Κόκκινο Τάγκλι. Εγώ η πρώτη ταινία ήταν το 97, ο Τιτανικός. Ήταν ο Τιτανικός, και εγώ αυτό θέλω να σου πω. Ήταν ο Τιτανικός, που το είδαμε τους γονείς μου όμως. Ναι, ναι, ναι. Και αυτή που σου λέω ήταν που είχα πάει με τις φίλες μου. Και ήταν το Κόκκινο Τάγκλι και μας περιμέναν να παίξουν οι γονείς, πήραν καφέ. Εμείς τι κοιμήθηκαμε. Τα βγήκαμε. Κουκουλάκια, μωρέ. Εντάξει, μία παρένθεση ήταν αυτό. Το νούμερο 2, τι είναι? Τα κοκαλάκια ψήρες. Τα κοκαλάκια ψήρες. Τα θυμάστε αυτά. Τα μικροκοτσιδίνια αυτά, ναι, γινόντουσαν πάνω στο κεφάλι μας. Που κάναμε τα σκουλικάκια, τα θυμάστε, σκουλικάκια, ναι, που ήταν τη μόδα που έπαιρνε αυτό εδώ και το έκανε, ναι, ναι, έτσι, έτσι, ναι, ναι, έτσι. Ένα, δύο, τρία, πάρα πολλά σκουλικάκια τέλος πάντων. Εμφανιζόταν όλο το πρόσωπο. Αυτό όμως γινόταν και με αυτά τα κοκαλάκια. Ναι. Γιατί έπαιρνε το τουφάκι και έβαζε πολλά, πολλά, ναι, πολλά μικρά κοκαλάκια και γινόταν. Ήτανε πολύ Spice Girls look, ναι, αυτό. Ναι, εγώ θυμάμαι με τα σκουλικάκια και μετά το έκανα τα σκουλικάκια και τα έκλεινα με τα μπιλάκια, με τις πεταλουδίτσες. Ναι, ρε εσύ. Με αυτές τις ψηρίτσες, το τσίκι 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 που ήτανε πολύ μικρές. Όλες. Έχεις πάρα πολύ δίκιο που ήτανε τα κλαμεράκια. Ναι, ναι, τα πολύ μικρά κλαμεράκια, οι ψήρες αυτές που λέγαμε τέλος πάντων. Όντως. Νούμερο 3 είναι κάτι το οποίο λένε δεν το θυμάται. Και αν το θυμάται ένας άνθρωπος από εσάς μάλλον εκεί έξω. Μάλλον δεν το θυμάται κανένας. Στείλτε μου ένα μήνυμα, παιδιά, ήταν πάρα πολύ κλασικό το δαχτυλίδι που φορούσαμε και άλλαζε χρώμα ανάλογα με τη διάθεσή μας. Αυτό στην πραγματικότητα πώς εξηγείται? Ότι το δαχτυλίδι είχε ένα συγκεκριμένο χρώμα, ψυχρό, όταν ήταν ψυχρό. Όταν όμως ερχόταν σε επαφή με τη θερμοκρασία του σώματός μας, έπαιρνε ένα πιο θερμό χρώμα και το θερμό χρώμα είναι το κόκκινο. Άρα αυτό, επειδή ήταν κανονικά μπλε, μαζί με το κόκκινο που ήταν και τη θερμότητα του σώματός μας, έπαιρνε κάτι από χρώσεις μοβ, κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί. Αλλά αυτό όλο είχε έναν οδηγό που ανάλογα με το χρώμα που έπαιρνε το δαχτυλίδι, σου εξηγούσε και πώς είναι η ψυχολογία σου. Σήμερα είσαι ερωτευμένος, είσαι νευριασμένος, είσαι. Δεν το θυμάσαι καθόλου. Δεν γίνεται. Ήταν πολύ κλασικό και αυτό το δαχτυλίδι σαν αξεσουάρ. Ένας άνθρωπος, αν το θυμάται, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Σας σκετεύω. Γιατί εδώ πέρα δύο άνθρωπους έχω ρωτήσει και δεν το ξέρει κανένας. Γιώργο, θα έχουν πεθάνει, λέει, και είναι 250 χρονών. Εντάξει, δεν απέχει. Twilight. Πάμε να κάνουμε ένα break. Ναι, break. Break γρήγορα και επιστρέφουμε με κάτι που σας αφορά και πάλι, κορίτσια. Συγγνώμη για τους άντρες της παρέα, ναι, ναι, αλλά εντάξει, λίγο κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα. Γεια σας. Επιστρέψαμε με σχετικό τραγούδι ο Γιώργος. Ναι. Μπράβο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι κραγιόν, θα τρελαθώ. Μπορώ. Είναι κραγιόν. Μπορείς να το φορέσεις λίγο, γιατί μπορώ. Εγώ φοράω το κόκκινο, ναι. Κάνε λίγο ρε εσύ, Γιώργο, εδώ. Ψέμα. Κοριτσιά, σε περίπτωση που δεν έχετε καταλάβει, είναι η απόλυτη νέα σειρά, limited και πάλι edition, της Wet n Wild. Πόσο αγαπάμε τη Wet n Wild. Μίλησέ μου λίγο για αυτό που έχω βάλει στα χείλη μου τώρα. Εμπνευσμένη από... Unicorns! Τους μονόκερους, είναι η Unicorn Glow. Συγνώμη. Σειρά της Wet n Wild. Και άσπρο. Και ασημένιο. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο θα σας συμβεί. Σας έχουμε πει γενικότερα ότι εμείς αγαπάμε πάρα πολύ και στηρίζουμε και μας στηρίζει και η Wet n Wild, γιατί ό,τι φοράμε είναι Wet n Wild. Ασυναγώνιστη ποιότητα, τιμές. Ελένη, κοίτα. Όχι, εκεί κοίτα. Και τεράστια γκάμα καλλιτικών και προϊόντων. Αλλά όταν μιλάμε για ποιότητα και τιμές, σε αυτό το πράγμα είναι ασυναγώνιστη γενικότερα. Έτσι έχει λανσάρει τη νέα σειρά αυτή, η οποία είναι η Unicorn Glow σειρά. Και είναι όλοι εμπνευσμένοι από τους μονόκερους. Ελένη,
Ναι, για εσένα που θέλεις να δώσεις μία pop, αν θέλεις, νότα στο στυλ σου και στην διάθεσή σου. Και πολλά και χρώματα. Παραμυθένια. Ναι, παραμυθένια. Χρώματα τα οποία είναι εμπνεσμένα και από το ουράνιο τόξο. Δηλαδή, δες εδώ πέρα. Φαίνεται καθόλου, φαίνονται τα χρώματα. Κοίταξε, μπορείς να δείξεις αυτό καλύτερα. Αυτό είναι καλύτερο, που είναι ναι. Ξεκάθαρο rainbow highlighter. Φαίνεται εδώ. Να το. Αυτή είναι το τριγωνικό μου, αυτή που ταιριάζει τέλεια. Ναι. Το unicorn fashion. Επίσης είναι αυτές οι σκιές, οι loose pigment, οι οποίες έχουν τέτοια χρώματα. Αυτό είναι ένα μόβο, όπως βλέπετε, ειριδίζων. Για εσένα που και είσαι. Ροζ. Που είσαι και τολμηρή. Ναι, ροζ και έχουμε και τον μπλε εδώ. Για εσένα που είσαι τολμηρή. Για εσένα που είσαι τολμηρή, λοιπόν, και θέλεις να δώσεις μία νότα pop στο στυλ σου, αυτή η σειρά είναι ό,τι πρέπει από αγαπημένη Wet and Wild. Θα τα δείτε όλα τα προϊόντα εάν μπείτε στο. Ναι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα πινέλο εδώ. Το αυτό είναι σαν το κέρατο του unicorn. Του μονόκερου. Ναι! Yeah. Το κραγιόν είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο αυτό το κραγιόν. Θα βρείτε τα πάντα, όπως σας είπαμε, αν μπείτε στο site www.skourascosmetics.gr και επίσης ακολουθήστε την Wet n Wild και στα social media και στο Facebook και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα τα βλέπετε όλα πρώτοι. Κορίτσια, τρέξτε! Γιατί θα κάνετε τη διαφορά. Για εσάς που είστε τολμηρές, πάντα μιλάμε. Άστε εδώ στην παρέμβαση. Εδώ θα μείνουν αυτά και δεν θα φύγουν, μη σου πω. Ναι, ναι, όχι, όχι, σίγουρα. Αύριο φοράμε αυτό το κραγιόν στην εκπομπή. Εγώ το φόρεσα ήδη. Ναι, θα το φορέσω και εγώ, θα είμαστε μαζί. Ξέρεις τι είναι, και είναι υδατικό εσύ. Ναι. Ναι, είναι φανταστικό. Τέλειο. Λοιπόν, κάτσε να συνεχίσουμε με το θέμα μας, το οποίο πρέπει να είναι από εδώ κάπου κάτω. Γιατί λέω πού είναι τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω, θα σε πάω στο 4. Ναι, νούμερο 4. Θα σε πάω στο νούμερο 4, ναι. Είναι το κλασικό το κολλιέ με τις πλαστικές μπύλες. Αυτό το με τις τεράστιες μπύλες. Λοιπόν, ναι. Ακούστε για εσάς που δεν ξέρετε. Αν θέλεις να είσαι πάρα πολύ fashionable. Ναι, αν θέλεις να είσαι πάρα πολύ fashionable. Υπήρχε πολύ μια πλαστελίνη, την οποία πλαστελίνη την έψινες. Και με αυτή την πλαστελίνη εμείς φτιάχναμε, όχι, συγγνώμη Γιώργο, φτιάχναμε αυτά τα κολλιέ με τις τεράστιες μπύλες. Ναι. Ήταν φοβερό, λεγόταν δεν θυμάμαι τώρα. Φούμο, κάπως έτσι λεγόταν. Δεν θυμάμαι το όνομα ακριβώς. Θα το ψάξω όμως και θα το βρω. Φούμο αποκλείεται να λεγόταν γιατί είναι η μπογιά που βάζεις στο. Όχι, ναι. Στο πρόσωπο. Ναι, τέλος πάντων και φτιάχνει. Πυλός ήταν βασικά αυτό. Ούτε πυλός ήταν. Α, ούτε πυλός ήταν. Φούμο. Πλαστελίνη, θα το ψάξω έτσι. Ναι, αλλά ήταν αυτό που το ψήναμε τέλος πάντων. Ναι. Και μιλάμε φυσικά για αυτά τα κολλιέ τα οποία είχαν τις τεράστιες τις μπύλες. Και όλο αυτό συνοδευόταν με ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ που ήταν φούτερ με κουκούλα. Από κάτω All Star. Τι ναι. Ήτανε. All ναι. Star και ήταν αυτό πολύ κλασικό στυλ. Φίμο. Φίμο. Καλά, το Φίμο. Ναι, Φίμο, σωστό. Ήταν πολύ κλασικό στυλ teenage. Περίμενε, κάτσε. Στο συγκεκριμένο λες τώρα, ναι. Λοιπόν, ήταν μια κλασική μάρκα παντελονιών χαμηλοκάβαλων τότε. Γιατί το κάναμε αυτό στον εαυτό μας με τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Ανητρικά μας, για το Θεό. Για το Θεό και ακόμα αυτά τα πλαϊνά δεν θα μου φύγουν ποτέ που έχουν δημιουργηθεί πόσο τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Έχεις ότι δημιουργήθηκαν αυτά τα πλαϊνά που αυτά έχουμε εδώ τα εκνευριστικά. Σε αυτήν την ηλικία από τα ναι. Χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Που αν έχεις και το σωματότυπο, γιατί δεν είναι και το σωματότυπο μου τέτοιο, είναι πιο μεσογειακό. Γιατί το έκανα αυτό και πετούσαν εδώ τα ναι. Πατσά, ας πούμε. Το πίεζα. Ναι, ήταν πολύ μόδα τα χαμηλό. Λοιπόν, ναι. Το ούλτρα. Ούλτρα. Πώς να σου πω, ρε παιδί, πιο χαμηλό κάβαλο δεν υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι χαρά. Λάθος. Πολύ λάθος. Πολύ λάθος. Η γιαγιά μου είχε τεράστιο πρόβλημα με αυτό. Έλεγε εμείς τότε. Αυτό το παντελόν τι είναι, κορίτσι μου, έλεγε. Ναι. Πολύ λάθος, παιδιά. Δηλαδή, και μου έλεγε η μαμά μου, θα έρθουν ξανά τα ψιλοκάβαλα στη μάδα. Τι ιδέες είναι αυτές που μου δίνεις εδώ πέρα. Τέλος πάντων, τώρα φορά παντελόν για τη μαμά μου πια. Anyway, δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν η κλασική μπλούζα με τη μαϊμουδίτσα από πάνω. Ναι. Ή το φουτεράκι με τη μαϊμουδίτσα από πάνω, ξέρετε εσείς. Το κλασικό κρεπαρισμένο μαλλί. Με φρατζουλίνι. Με φρατζουλίνι εδώ. Ναι, ρε φίλε, ναι. Και στέκα, φράτζα. Ναι, ναι, φράτζα. Ναι, 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 ναι. Όχι, όχι, ναι. Μισό λεπτό. Φράτζα. Εδώ, έτσι, που πήγαινε ήμουν έτσι εδώ. Εγώ δεν ήμουν κρεπάρισμα έτσι, έτσι πίσω. Εδώ ψηλά πάνω, κρεπάρισμα. Πόσο σου πάει φράτζα. Στέκα. Είσαι τρελή. Στέκα εδώ στη μέση και τα μαλλιά ένας. Ναι, ναι, κοντά ήμω. Όχι ήμω όμως, ήταν. Πολύ πριν του ήμω βέβαια. Ναι, ήταν η φάση τους. Ήταν η φάση τους αυτή. Λοιπόν, ναι, αυτή και τα λεγόμενα κουνάδια. Αυτό εγώ δεν το ξέρω, φίλε. Ναι, εντάξει, αυτό ήταν λίγο πιο πολύ στα βόρεια έχει βγει αυτό. Ήταν τα λεγόμενα κουνάδια, τα οποία ήταν όλα ίδια. Όλα ίδια όμως. Στο τέτοιο το παντελονιού είχα υποπέσει κι εγώ. Πανάκριβα παντελόνια τα μεταξύ αυτά. Ναι. Είχα υποπέσει κι εγώ στο παντελόνι, αλλά στα υπόλοιπα δεν είχα πέσει. Δεν μπορούσα δηλαδή. Μου ήταν αδύνατο. Ιδίως στο μαλλί. Ήσουνα, αυτό. Δηλαδή μισοκουνάβι, μισοκούναβο. Όχι, δεν είναι μισοκούναβο. Είχα ένα παντελόνι της συγκεκριμένης μάρκας. Αυτό, τελεία.
Το οποίο το έχω ακόμα και τώρα, πολύ ευτυχισμένη. Κουνάκι όμως, γιατί προέκυψε, ρε φίλε, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια. Εγώ να πάρω αυτή την κοπέλα τηλέφωνο από το σχολείο της Νατάσης. Ναι, και εντάξει, λοιπόν, φεύγουμε για το νούμερο. Όπου μισό λεπτό να σημειώσω, γιατί ταιριάζει με το άλλο που θα πας εσύ εδώ πέρα. Για να έτσι το λόγο μας έχει πια. Τότε μας έβγαινε και αυτός ο παλιμπεδισμός. Α, ο παλιμπεδισμός. Και είναι ωραία πάσα για να πάω στο νούμερο 5, το οποίο είναι το βραχιόλι ζαχαρωτό. Ναι. Το οποίο δεν είναι ότι είναι στην εφηβεία μας, αλλά ήταν κάτι το οποίο το έχεις πάρει σίγουρα κι εσύ. Και εσύ και, τώρα, και εσύ που μας κοιτάς. Ναι, ήταν αυτό το οποίο ήταν για τη λιγουρίτσα. Το ρολογάκι αυτό με το λαστιχάκι που είχε τις χαντρούλες και τις έτρωγες. Δεν είναι πάρα πολύ κλασικό. Και ήταν και σαν αξεσουάρ. Δηλαδή το κρατούσε το χέρι σου. Τι ωραίο, παιδιά. Και είχε και πολύ έργο. Ναι, καλέ, εννοείται. Υπάρχει. Στα 50 τίνο, θα φέρω αύριο. Φέρε αύριο! Ναι, που έβαζε το κολλή, δεν πρέπει να μάθω αύριο. Τι ωραία! Και χάλασαν τα δόντια σου. Και στο νούμερο 6, φυσικά δεν θα γινόταν να λείπει από αυτή τη λίστα το τσόκερ, το μαύρο, το κλασικό, το τίμιο. Με την πλέξη την περίεργη, που ήταν κάπως περίεργη η πλέξη του. Το οποίο είναι στη μόδα πια ξανά. Και έκανε έτσι σαν στριφογυριστά εδώ στο λαιμό. Σαν tribal. Ναι, ένα tribal λαιμό. Αλλά ήταν το πιο πλαστικό, δηλαδή το πιο πλαστικό πεθαίνει. Δεν γινόταν. Γυάλιζε η πλαστικήλα του. Ήταν όμως αυτό πάρα πολύ μόδα, ρε φίλε. Πάρα πολύ μόδα. Ναι. Δηλαδή αυτό, και αυτό το είχα. Δεν είχε. Εννοείται ότι είχα αυτό. Αλλά σκεφτόμουν, έβλεπα το επόμενο και σκεφτόμουν ότι δεν μ' άφησε ποτέ η μαμά μου να βάλω. Τούφα εξτέ χρωματιστή ή τούφα εξτέ στρασάκι. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν τούφα εξτέ, ήταν μία και μοναδική τούφα εξτέ, τόση δα. Ναι, αυτή η μοναδική όμως τούφα δεν ήταν κάτι διακριτικό. Ήταν η έντονο μπλε, η φούξη, η κόκκινο, ναι. Δηλαδή η πράσινο, τρέλες. Εν τω μεταξύ, το αστείο, παιδιά, είναι ότι εκείνη την περίοδο και εκείνη την εποχή τα εξτέ ήταν πανάκριβα. Δηλαδή, ναι. Να βάλεις μία τούφα, μπορεί να στήχεις στο κομμωτήριο και 20 ευρώ. Για τη μία τούφα, Για τη μία τούφα. Είναι τώρα... Έχω πολλές στο κεφάλι μου. Ναι, δεν είναι καμία σχέση. Δεν είναι καμία σχέση. Ήταν και πρωτοέρθηκε. Ήταν πολύ πρωτό. Δηλαδή έλεγες... Wow, εξτέ. Ναι. Ναι. Και εντάξει, με το στρασάκι ας μην το σχολιάσω. Και να προσθέσω και κάτι ακόμη. Σου άρεσε το στρασάκι τούφα. Έβαζες και τη λακ που είχε στρασάκια σε όλο το κεφάλι. Όχι, ρε. Τι ήμουνα, η θιά μου και εκεί από το. Που πήγαινε στη χώρα Εσπερίδα. Γιατί υπήρχε. Ήταν καλό. Συγγνώμη. Ήταν αγνωρίσει ότι ήταν καλό. Εντάξει, ίσως λίγο. Για τη θεία της την Κική δεν ξέρω. Εγώ θα μιλήσω για την οικογένειά της. Αλλά στη χώρα Εσπερίδα υπήρχαν κρούσματα λακ. Με στράσει. Όχι εγώ. Εγώ δεν το έκανα ποτέ. Ποτέ, όχι, σ' αλήθεια δεν ήμουν εγώ. Αλλά στη χωρισπερίδα του σχολείου μου υπήρχαν τέτοια κρούσματα λακ με στρασάκι. Ναι. Θα το παραδεχτώ. Ναι. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η λίστα. Τι ακούσε, Οικονομόπουλο. Παίζει όντως. Ναι. Η Λένια. Άνοιξε τα ραντάρ μου τώρα και αισθάνομαι λίγο περίεργα πάλι. Πάλι καλά, δεν έβαλε σε το... Ναι, όχι, δεν χρειάζεται. Ναι. Φτάνει πια. Φτάνει γιατί συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει κόσμο που όντως. Να προσθέσω κάτι τελευταίο πριν φύγουμε. Ναι. Θυμάσαι τα βραχιολάκια, τα δύο. Δύο πλαστικά μαύρα που τα δέναμε και τα φορούσαμε και τα δύο μαζί. Ναι, ναι. Και όπως επίσης θυμάσαι τα πλαστικά, τα βραχιολιά, τα χρωματιστά, τα πάρα πολλά που είχαν μπιλίτσες πάνω το καθένα. Ξέρω, ή διάφορα. Πώς το λένε, διάφορες χαντρούλες με σχηματάκια. Ξέρω εγώ, ένα cupcake, ένα αυτό. Ναι. Ένα, και φορούσαμε πάρα πολλά στο χέρι. Δεν μπορώ, κοιτάω τα χείλη σου με το κραγιόν. Έχω τρελαθεί με τα unicorn αυτά. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Ωραίο, ωραίο. Βάλε. Αχ, δεν έχω βάλει στη μύτη, στα χείλη φαίνεται. Έχει δώσει μια ποπέ ένταση πάντως, έχεις δώσει. Αυτή την ποπέ ένταση θα τη βρείτε στο skourascosmetics.gr, 3W, κορίτσια. Πραγματικά θα μας θυμηθείτε, γιατί έχουμε τρελαθεί. Με αυτό το τραγούδι του Νίκο Οικονομόπουλου, θα φύγουμε, για κάποιο λόγο γίναν όλα. Και ανανεώνουμε αύριο, έχουμε θέμα συζήτηση που καίει. Για πες. Θα καταλάβετε, να το σποιλάρω ή να το τιζάρω, θα το τιζάρω. Είσαι σε σχέση και θες να χωρίσεις. Όχι, το είπα. Δεν είμαι καθόλου καλή στο... Αχ, βρε, Λένη μου, δεν είμαι καθόλου καλή στο να τιζάρω. Μπορώ μόνο να το πω, δηλαδή το ξεφουρνίζω. Τέλος πάντων, για εσένα, θα το πάμε κάπως, θα το διακομωδήσουμε λίγο. Είναι η αστεία τρόπη για να χωρίσει. Δεν μπόρεσα, δεν κρατήθηκα. θα το γελιοποιήσουμε λίγο, που είναι και Παρασκευάρα αύριο και θα τα περάσουμε φανταστικά τέλεια. Δεν το πιστεύω. Ναι.
Τα λέμε αύριο στις 7 λοιπόν και με όλους εσάς. Φιλιά πολλά, να περάσετε ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.